να ψηφίσουν για πρώτη φορά οι νέοι και οι νέες. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά τοξικά. Και θα σας προλάβω, δεν έχουν γίνει από όλους. Έτσι, όχι όλοι μαζί, όπως λέμε όλοι μαζί τα φάγαμε. Υπάρχει επιμερισμός ευθυνών για το πόσο τοξικό έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το κλίμα, που μπορεί ένας 17χρονος να σου πει ότι με συγχωρείς, αλλά αν έχει και καλό καιρό, εγώ θα πάρω την υπόλοιπη παρέα και θα γιορτάσω το γεγονός ότι ξεμπέρδεψα με τον Λύκειο, ας πούμε, ή δεν θα δώσω πανελλήνιες. Γι' αυτό ξεκίνησα από τους 17χρονους. Νομίζω η θέση μου είναι σταθερή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω καταδικάσει καταστάσεις à la carte, κλείνοντας το μάτι σε κάποια ακροατήρια σε σχέση με κάποια άλλα. Και εδώ χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια, διότι επανέρχομαι. Δεν έχουμε τοξικοποιήσει, είναι ένας αγγλικός όρος, με συγχωρείτε, οι νεότεροι ίσως τον καταλαβαίνουν καλύτερα, με τον ίδιο τρόπο όλοι τον δημόσιο διάλογο. Αν, ας πούμε, φτάνεις να λες ότι ο πατέρας, ο νεκρός πατέρας του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν χουντικός, και αν δεν, και το λες μέσα στο ναό, όπως λέτε, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και αν επιτρέψει σε μια σειρά στελέχη σου να το πηγαίνουν βόλτα στα social media. Για αυτό, κυρία Δουρού, δικαιολογεί τις πράξεις. Όχι, όχι. Όχι, λέω γιατί έχει απαξιωθεί. Γιατί έχει απαξιωθεί. Ακόμα και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ίσως και με κλισέ δημοσιογραφική γλώσσα, ο ναός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εννοείται ότι έχει χαθεί το μέτρο. Ναι, αλλά δεν έχει χαθεί από όλους μας. Και για να τον προλάβω. Και στην περίπτωση του Ματιού. Το γεγονός ότι εγώ σιώπησα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σκεφτόμενοι τους μαυροφορεμένους δεν ήταν ενοχή ούτε αδυναμία. Και ήρθαν όμως άνθρωποι με ονοματεπώνυμο που θέλουν να διεκδικήσουν τον υπουργικό θόκο. Βλέπε αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βλέπε τον κύριο Βορύδη, βλέπε τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του κύριου Πατούλη. Και δεν ξέραν τι λέγαν και τι κάναν. Κυρία Δουρού, όμως, πέραν από τους πολιτικούς αντιπάλους, έχετε και τον κόσμο απέναντι. Ευτυχώς. Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Έχετε πει και η ίδια. Ευτυχώς. Λοιπόν. Ευτυχώς. Αφήστε με να κάνω την ερώτηση για να καταλήξω κάπου. Ακόμη και στο τελευταίο σποτάκι, αυτό που παρακολουθήσαμε τώρα, φαίνεται ότι κοιτάτε στα μάτια ποιους, τους πολιτικούς αντιπάλους ή τους κατοίκους αυτής της περιοχής, των δύο περιοχών, και Μάνδρα και Μάτι, που έχουν περάσει αυτές τις τραγωδίες. Δεν είναι τυχαίο το δημοσιογραφικό σας λάψους. Διότι στα τηλεοπτικά στούντιο, ακόμα και όταν, και το λέω εγώ, μην το πείτε εσείς, ούτε σας κολακεύω, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι όπως είναι ο Κώστας και η Μάριον και ο Κώστας, που δεν έχουν από πίσω τους μηδιακά ολιγαρχικά συμφέροντα, που δεν έχουν πολιτικές και οικονομικές ατζέντες, όμως το είδατε το λάψους. Έχετε απέναντι σας τον κόσμο. Και έρχομαι να σας πω, εξού και το τζιν, για τις λαϊκές αγορές, δεν πας με παπιόν, ή τουλάχιστον δεν πάω εγώ με παπιόν. Σε αυτούς τους ανθρώπους που συνοδοιπορήσαμε 4 χρόνια και κάναμε σπουδαία πράγματα στις λαϊκές αγορές. Από τα μικρά, να υπάρχουν τουαλέτες για τις γυναίκες αγρότησες, μέχρι τα κουπόνια για τους νευροπαθείς και τους πολυτέκνους. Λοιπόν, εγώ είπα ότι από τη στιγμή που και ένας συμπολίτης μου, έχοντας ακούσει αυτό το βόρβορο, που ουσιαστικά δεν ξέρω, σχολείο δεν περάσανε, τα αρχαία κείμενα δεν διαβάσανε. Την Αντιγόνη για το πώς σεβόμαστε τους νεκρούς. Ήδη δεν έχουν θάψει δικό τους κόσμο. Δεν το σεβάστηκαν. Από τα πρώτα 24 ώρα βρήκανε το φταίχτη, που είναι η περιφέρεια. Και ήταν και εύκολο, γιατί είδατε, ακόμα και λακκούβα να υπάρχει, τα τελευταία 4 χρόνια κάνοντας την περιφέρεια Αττικής πολύ κεντρική, απευθυνόμε στη Δούρ. Παρ' όλα αυτά όμως, κυρία Δουρού, επειδή λέτε και σε αυτό, λέτε ο αγώνας για την αλήθεια ξεκινάει. Θεωρείτε ότι ό,τι έχει ακουστεί είναι fake news, διότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Να σας πω, να μιλήσουμε ως γυναίκα προς γυναίκα. Όμοι γέννητο, πιάνει φωτιά του σπίτι σας. Ποιον θα πάρετε τηλέφωνο? Εννοείται σε ποιο σώμα θα απευθυνθώ ή σε ποια υπηρεσία? Την πυροσβεστική θέλετε να σας απαντήσω. Ναι, προφανώς την πυροσβεστική. Απλά ρωτάω αν μέσα σε ένα τέτοιο γεγονός που είδαμε τις αρμοδιότητες να γίνονται μπαλάκι, έτσι. Δεν γίνανε από όλους. Ναι. Δεν γίνανε από όλους. Εγώ έφτασα, σας λέω, να παρεξηγηθώ. Διότι κλείνουμε το γόνι σε μια εθνική τραγωδία. Και σιωπούμε. Και δεν παίρνουμε σβάρνα τα κανάλια και λέμε μου φταίει ο Λασκαράτος, όχι μου φταίει η Δούρου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω για την Ιουλία και την Αργυρό. Είναι υπαρκτά πρόσωπα αυτό. Για τη Λιάνα. Είναι υπαρκτά πρόσωπα τα οποία έχουν πληγεί. Εμείς αυτό που κάναμε είναι σεβαστήκαμε, σιωπήσαμε, σηκώσαμε τα μανίκια, δεν μπήκαμε στη λογική ότι δεν είμαστε αρμόδιες ή αρμόδιοι και βοηθήσαμε όπως οφείλαμε για την αποκατάσταση. Μπήκατε ποτέ σε δίλημα να παραιτηθείτε για την όλη αυτή η κατάσταση? Ακούστε, όταν κάποιος έχει μια τέτοια θέση όπως είναι η δική μου, το να παραιτηθείς είναι από αυτά που τα σκέφτεσαι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σου. Δεν τα σκέφτεσαι μόνο όταν έχεις μια εθνική τραγωδία.
Αλλά λέω το εξής. Όταν δεν υπάρχει πόρισμα που να λέει ότι κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας της περιφέρειας Αττικής αμέλησε ή βρέθηκε με δόλο, εγώ να σας πω, να χρησιμοποιήσω ποινικές εκφράσεις σαν και αυτές που χρησιμοποίησαμε τις πρώτες ώρες που δεν ξέραμε ούτε τους αγνοούμε νους μας, οι πολιτικοί μου αντίπαλοι και κάποιο θέλω να τους κάνει συνάδελφους σας. Δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει παράληψη, δεν υπάρχει αυλεψία. Το θέμα της εκένωσης δεν ήταν. Καταλάβατε γιατί κάνω. Δεν πιάνει και τη δική σας αρμοδιότητα. Καταλάβατε γιατί έκανε το debate. Πόσο καιρό έχει περάσει από τότε. Γιατί εσείς ως λειτουργός της ενημέρωσης δεν σκεφτήκατε να κάτσετε να διαβάσετε το νόμο και να μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Τα έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, λοιπόν, κυρία Δούρου. Για ποιον είναι εκένωση? Για το κομμάτι των Δήμων και πότε ο Δήμος είναι υπεύθυνος ή πότε είναι η περιφέρεια. Όταν εμπλέκεται πάνω από ένας Δήμος, μπαίνει και μια αρμοδιότητα της, λοιπόν, περιφέρειας. Η εκένωση δεν υπάρχει μέσα στον νόμο. Και καλώς δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν είμαστε εδώ στο Netflix. Evacuation και evacuation. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ ούτε να γελάσω δεν μπορώ, γιατί σκέφτομαι πάντα τους νεκρούς. Η ιστορία της απομάκρυνσης, εκένωσης, αν θέλετε, αφορά τις κατασκηνώσεις. Εκεί υπάρχει αρμόδιος υπάλληλος και αν δεν υπάρχει, δεν παίρνει άδεια από τα Υπουργεία, από κανέναν, που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, για λόγους που δεν αφορούν ούτε καν τη φωτιά, να απομακρύνει. Εκεί λειτουργήσε ο Δήμος Αθηνέα. Λειτουργήσε, λέω, στην κατασκήνωση. Ναι. Λειτουργεί ο αρμόδιος. Μπορεί να είναι ο Κώστας, μπορεί να είναι η Μάριο. Ναι. Για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, mm-hmm, που είναι μια διακριτή δράση σε σχέση με τη διάσωση, διαφυγή, απεγκλωβισμό, που σημαίνει ότι καίγεται το σπίτι σου και εγώ έρχομαι να σε σώσω. Και όχι εγώ, η Περιφερειάρχης, ο αρμόδιος πυροσβέστης, γιατί θέλει ειδικό εξοπλισμό, θέλει γνώση. Για τη μεν οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών υπάρχει εισήγηση που πρέπει να γίνει από τον πυροσβέστη, τον αρμόδιο, έγκαιρα. Mm-hmm. Θέλει πολύ χρόνο πριν για να μην δημιουργηθεί πανικός. Οπότε αν είναι ένα. Την εντολή ποιος τη δίνει, κυρία Δούρου? Ο πυροσβέστης. Ο πυροσβέστης δίνει. Ο πυροσβέστης εισηγείται. Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη εκένωση, θα ξαναπάμε. Μα αυτό έχει αποτυπωθεί στο ότι μέσα σε πόση ώρα δεν δόθηκε ποτέ στους πολίτες μια ειδοποίηση. Φύγετε. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Δεν δόθηκε. Δεν δόθηκε. Mm-hmm. Δεν δόθηκε. Οι αρμόδιοι που είναι πάντα σύμφωνα με τον νόμο, αν θέλετε, σας τον διαβάζω. Mm-hmm. Πάντα σύμφωνα με τον νόμο, ο αρμόδιος επικεφαλής της επιχείρησης, που είναι το πυροσβεστικό σώμα, δεν έδωσε εισήγηση ούτε σε έναν Δήμο, ούτε σε δύο, άρα και στην Περιφερειάρχη, για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών. Όπως έγινε, για παράδειγμα, ελάχιστες μέρες μετά, στη Στερεά Ελλάδα, που ώρες πριν απομακρύνθηκαν κάτοικοι από τα χωριά τους. Και μάλιστα δεν είναι υποχρεωτική. Γιατί δεν δεύτερη διαδικασία, για τη διάσωση, διαφυγή, απεγκλωβισμό, mm-hmm, πάλι είναι ο αρμόδιος εκεί επικεφαλής, πυροσβέστης. Αλλά για μένα εξηγεί τώρα και το σποτάκι που κάποιοι μου επιτέθηκαν και αυτό που πρώτη φορά το κάνει Έλληνας πολιτικός, Ελληνίδα πολιτικός, το debate με τους πολίτες, το οποίο για άλλη μια φορά δεν ήρθε ο Πατούλης. Ας αφήσουμε το debate, θα πάμε εκεί και στον, ακούστε, και στον κύριο εσείς, Πατούλη. Αλλά που είστε στη δημόσια τηλεόραση, που δεν σας έχουν κατηγορήσει, ξαναλέω ότι υπηρετείτε μηντιάρχες, κλείνουμε ένα χρόνο μετά, mm-hmm, και έχετε μείνει με την προπαγάνδα στο κεφάλι σας. Όχι, κυρία Δουρδίνη, ότι εγώ δεν έδωσα ερωτήματα. Πρέπει να σας τα κάνω μια, τα ερωτήματα, γιατί είναι ερωτήματα που ενδεχομένως ακόμα είναι δεδομένα στο μυαλό. Να κάνω μια ερώτηση. Όχι, επειδή το αναφέρει όμως η κυρία Δούρου, οφείλουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες ακόμη είναι εντυπωμένες σε κάποιους ανθρώπους. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε. Δεν θέλετε να απαντήσετε? Όχι, νομίζω ότι θέλετε να απαντήσετε. Εγώ στήθηκα χθες άπειρες ώρες να απαντήσω. Αλλά σας λέω, κυρία Δούρου, ότι είδα όλα και τα ερωτήματα. Όλα τα ερωτήματα για το μάτι ήταν σε αυτό που κάνατε στο Facebook. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέτε η λέξη εκένωση, ναι, δεν υπάρχει στο νόμο, υπάρχει οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών που πρέπει να γίνουν και τις κάνουν αρμόδιες αρχές προφανώς. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένα δεδομένο. Υπάρχουν 100 νεκροί. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα αρχίζεις και λες τι υπάρχει στο νόμο, πόσο καλά οργανωμένος είμαι, μπορεί να ήμουν άριστα, αλλά έχω και ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι τραγικό. Δηλαδή αφήνει πληγωμένες οικογένειες. Και γι' αυτό σας λέει, κύριε Λασκαράτο, μια μαυρίλα Υπάρχει κάτι που πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος πριν να ρωτήσει η συνάδελφό σας για την περιβόητη εκένωση που δεν έγινε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο διοικητικής και ψυχολογικής βοήθειας προς τους κατοίκους. Δυστυχώς έχει επωνυμία αγγλική, διότι είναι από ευρωπαϊκά χρήματα που διεκδικήσαμε και κερδίσαμε, το social network. Και υπάρχουν και 10 εκατομμύρια τα οποία έχουν εκχωρηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας μόνο για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς στις πληγήσεις περιοχές. Μόνο για αυτές. Και έχουμε πει προς τα αρμόδια Υπουργεία και προς τις Δημοτικές Αρχές ότι αν αυτά τα χρήματα εξαντληθούν και επενδυθούν προς βοήθεια
των πληγισών επιχειρηματιών και της τοπικής οικονομίας, θα έρθει η Περιφέρεια Αττικής και θα δώσει ακόμα περισσότερα. Γιατί ακριβώς η λογική μας, η οποία παρεξηγήθηκε και άφησε τα πράγματα να σέρνονται από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, δεν ήταν να κάτσουμε έτσι και να πούμε δεν είμαι αρμόδια, δεν είμαι αρμόδια, δεν είμαι αρμόδια, δεν είμαι αρμόδια. Όπως έχουμε συνηθίσει από τους πολιτικούς που φέραν τη χώρα και στην κρίση χρέους και στην κρίση δημοκρατίας. Μάλλον προσέφερε και το παράδειγμα του τρέιλερ, το οποίο πράγματι σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε κι εσείς ως περιφερειάρχης στη συγκεκριμένη καταστροφή που είχε και ανθρώπινες απώλειες, λέγοντας αν μπορώ και εγώ να το καταλάβω, ότι θα περίμενε κανείς ενδεχομένως στη Ρένα Δούρου, αν κάνει κεντρικό προεκλογικό τρέιλερ με την φωτιά, να μιλά και για τις κινήσεις που έχει κάνει τις επόμενες μέρες, το επόμενο βήμα η περιφέρεια, 1, 2, 5, 15 βήματα για να στηριχθούν όσο γίνεται να στηριχθούν άνθρωποι οι οποίοι επλήγησαν. Όπως αυτή που σας είπα τώρα. Και στο τρέιλερ λέω εγώ, και να μην φαίνεται περισσότερο ότι απευθύνεται στους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά στους πολίτες. Όχι, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι διαφημίστρια, οπότε ούτε δημοσιογράφος. Οπότε μπορεί να μην το έκανα καλά και να μην με πάρει κανένας για την καμπάνια του. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να έχω το νου μου ακόμα και σε μία γυναίκα, σε έναν άντρα που πιστεύει ότι εκείνη τη μέρα η περιφέρεια δεν, και άρα η περιφερειάρχης της, δεν λειτουργήσε σωστά. Τώρα, αν ας πούμε αύριο μεθαύριο κάποιος θέλει να φτιάξει ένα σποτ, ας μην με προσλάβει. Αλλά εγώ δεν έκανα σποτ για να πω πόσο καλά τα έκανα, ούτε έκανα σποτ για να ενημερώσω τον κόσμο πόσα πράγματα έκανε μετά η Περιφέρεια Αττικής, όπως 4 χρόνια έχει κάνει σπουδαία πράγματα και θέλουν να σβηστούν με αυτή τη σύλληψη των νεκρών και την τυμπορυχία. Εγώ έκανα ένα σποτ και λέω, ελάτε να μιλήσουμε κατευθείαν, διότι Δεν μπορεί να υπάρχει ο ελέφαντας στο δωμάτιο και εγώ να κάνω δεν τον βλέπω. Μια ερώτηση. Έχετε δίκιο σε ένα πράγμα. Σας ακούω να το λέτε επειδή έχετε παραχωρήσει πολλές συνεντεύξεις τις τελευταίες ώρες. Ότι συνήθως λέμε τα παράπονα στο Δήμαρχο, αλλά αυτή τη φορά σε όποια καταστροφή υπάρχει μόνο η Περιφερειάρχης. Και πραγματικά είχαμε δύο μεγάλες καταστροφές, οι οποίες έχουν συνδεθεί, πώς να το κάνουμε τώρα, μόνο με το όνομα της Ρένας Δούρου. Δεν έχει μοιραστεί δηλαδή στο δημόσιο διάλογο η ευθύνη σε διάφορα σημεία, αλλά σε ένα πρόσωπο, στη Ρένα Δούρου. Εγώ θα ρωτήσω με αφορμή. Θα μου το απαντήσετε συνολικά με αφορμή. Με αφορμή αυτό, θα πω αυτό που είπε η Μάριον, αν σκεφτήκατε να υποβάλλετε παραίτηση, γιατί το έχετε απαντήσει και αυτό σε πολλές ερωτήσεις. Όταν περνά μια τέτοια θητεία με τέτοια αποτελέσματα και σε αυτό το κομμάτι, μια περιφερειάρχης δεν λέει, ρε παιδιά, αξίζει τον κόπο τώρα να ξαναπροσπαθήσω, να ξαναδιεκδικήσω την θέση, από τη στιγμή που βλέπω ότι όταν έρχεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο, μπορεί να έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Μπορεί να μην περνάει από το χέρι μου, αλλά δεν περνάει. Μπορεί να έχουμε πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μήπως δεν θα πήγα και τόσο καλά. Μήπως να έρθει κάποιος άλλος που να είναι πιο ικανός. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτό είναι μια λογική που χρεοκόπησε την πατρίδα μας και που ο 17χρονος θα πάει για μπάνια και δεν θα έρθει να ψηφίσει στις εκλογές. Μια λογική που λέει, με συμφέρει. Mm. Πολιτικά με συμφέρει. Διότι αν, ας πούμε, είναι με αυτό το θεσμικό πλαίσιο ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος να είναι ο αυτοφοράκιας της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, μπορεί να μην με συμφέρει. Αλλά τέλος πάντων, έχω αποδείξει στην ενασχόληση με τα κοινά ότι δεν πάω με τη λογική του συμφέροντος. Αλλιώς, τη δεκαετία των 90 δεν θα πήγαινα στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, θα πήγαινα στο κρατεό Πασόκ, στην κρατεά Νέα Δημοκρατία. Το 2014 δεν παράταγα την ασφάλεια της βουλευτικής έδρας, θα διεκδικούσα. Ούσα βουλευτής, μια περιφέρεια που κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να κερδιθεί από μια γυναίκα 39 χρονών και μάλιστα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και θα είχα κάνει μια διαφορετική πορεία. Επομένως δεν λέω αν με συμφέρει. Αντιθέτως, επειδή έχουμε μια εμπειρία αυτή τη στιγμή, η διοίκηση της Δύναμης Ζωής, που λέει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τέτοιου είδους τοπική αυτοδιοίκηση, και ως μέλος της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και εν όψη του Κλεισθένη που ψηφίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικήσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Και θέλω να σας πω ότι το ζήτημα των εθνικών τραγωδιών δεν είναι προσωπικό πρόβλημα της Δούρου. Ακούω που λένε τι της έτυχε της καημένης. Ότι εμένα μου τύχε. Αυτό εμένα απλώς με τρομάζει ως πολίτης, γιατί και εγώ στην Αττική μένω. Δεν μένω καπαλού. Λοιπόν, εμένα με τρομάζει ότι αν οι δημοσιογράφοι που έχετε ορκιστεί και παίρνετε την κάρτα της ΕΣΥΑ δεν ανοίγετε το διάλογο, τι πρέπει να γίνει, τι έγινε. Και αν η πολιτική
είτε είναι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε στο κυβερνών, δεν συζητάνε πώς να μην ξανασυναντηθούμε με την εθνική τραγωδία. Αυτό είναι πρόβλημα της Δούρου. Κυρία Δούρου, θα καούν τα φύκια άμα συνεχίσουμε. Γιατί διεκδικείται και καινούργια θητεία. Βεβαίως. Έτσι, και έχετε και να σου πω κάτι άλλο γιατί διεκδικώ. Να σου πω γιατί διεκδικώ. Γιατί δεν είναι η Δούρου που τέλος πάντων τη τσαλακώσαμε το πολιτικό προφίλ και από εδώ είναι ένα νέο παιδί ο Κώστας Λασκαράτος. Η αντίπαλή μου για την κάλπη των εκλογών, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κατήχαν αξιώματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μάλιστα αυτοδιοικητικά. Σιωπούσανε, δεν κάναν τίποτα, απλά δεν τους έτυχε κατά τους δημοσιογράφους που τους στηρίζουν. Δεν έχουν να επιδείξουν το έργο που έχουμε επιδείξει εμείς στην κοινωνική πολιτική. Και δεν μπορώ εγώ, τις εργαζόμενες ή τις άνεργες γυναίκες, που χάρη στη δική μας διοίκηση βρεθήκαν να έχουν για πρώτη φορά σε κάποιους δήμους. Ήταν στο Δήμο του Αμαρουσίου πολλά χρόνια και ο κύριος Γουρός, αν αναφέρεστε, προϋπήρξε πριν περιφερειάρχης. Λοιπόν, εγώ θα αφήσω τις γυναίκες αυτές που για πρώτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια βρεθήκαν με δομές, βρεθήκαν με βρεφονιπιακούς σταθμούς. Θα αφήσω την περιφέρεια Αττικής που για πρώτη φορά έχει υποδομές όπως το Φαλιρικό, έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιπλημμυρικό. Θα τα αφήσω στα χέρια ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια, με την απίσχναση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κεντρικών πόρων σιωπούσαμε, τους είδαμε μόνο σε κάτι διαδηλώσει για το Μακεδονικό. Θα αφήσω την περιφέρεια. Εσάς λέτε, τα παιδιά της Μάριον. Μέσα από το δικό σας λόγο, περνάει και ένα κομμάτι του έργου και του απολογισμού που κάνετε στα θετικά σημεία. Για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό και έρχεται καλοκαίρι. Και επειδή το είπατε κιόλας, να δούμε τι θα γίνει και από εδώ και πέρα. Τώρα, κατά την εκτίμησή σας και με την εμπειρία όλη αυτή και όλο το δράμα το προηγούμενο, είμαστε θωρακισμένοι. Αυτό που ακούστε. Οι πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ακούστε. Αν ήμουν παλαιά σκοπής, θα έλεγα στην περιφέρεια τέλεια όλα. Στην περιφέρεια όλα τα έχουμε κάνει. Διότι το μέρος των αρμοδιοτήτων μας είναι προληπτικό. Δεν σβήνουμε εμείς τις φωτιές. Άσχετα αν ακόμα και στη σημερινή κουβέντα δυσκολέψαν τα πράγματα, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, μήπως εγώ θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης να πάρω καμιά μάνα. Όμως το ερώτημα είναι εύστοχο, γιατί λοιπόν, θα πει κανείς μισό λεπτό να το πω. Η Δούρου τι είναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος μας κυβερνά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η Δούρου πήρε τον Τσίπρα να το ρωτήσει. Έχουμε κάνει τίποτα με την πυροσβεστική, επειδή την αναφέρατε πολλές φορές, ώστε φέτος το καλοκαίρι να έχει πιο πολύ κόσμο, να έχει πιο πολλά εργαλεία στα χέρια της. Καταρχάς, κάτι σε αυτή την κυβέρνηση, θέλω να σας θυμίσω, ότι πολλοί και πολλές γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος παρέμειναν. Διότι αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση και ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα είχε το χαρτοφυλάκιο που είχε στην προηγούμενη κυβέρνηση, το Υπουργείο δηλαδή Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όλοι αυτοί οι χιλιάδες πυροσβέστες θα είχαν βγει εκτός του πυροσβεστικού σώματος, διότι έχει τη μάντρα, την προσευχή από το πρωί μέχρι το βράδυ, 1:5. Δηλαδή, σε ένα δημόσιο που μόνο στην περιφέρεια Αττικής μας λείπουν τουλάχιστον 1.500 άτομα, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μας λέει ότι αν τον κάνουμε πρωθυπουργό, θα μείνουμε με 100. Έχει ανέβει ο πύχης γενικά στη λογική. Πάμε λίγο πίσω. Της αντιμετώπισης της πρόληψης. Αυτό. Πάμε λίγο πίσω λοιπόν και σας λέω το εξής. Επειδή δεν είμαι πολιτικός παλαιασκοπής, να λέω τι καλά που τα έκανα εγώ και μου φταίνουν όλοι οι άλλοι, σας λέω ότι σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής, θέλω να πιστεύω και για τους 66 δήμους, αυτά που αναλογούν με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο έχουν γίνει. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, όταν έχεις ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες, δεν είναι θέμα αν έχεις καθαρίσει τις πικροδάφνες στη λεωφόρο Μαραθώνος, διότι σε τέτοιες φωτιές δεν υπάρχει ουσιαστικά αντιπυρική ζώνη. Καμία αντιπυρική ζώνη δεν υπάρχει. Πέρασε φωτιά μέσα σε μία ώρα και κατέκαψε το σύνολο σχεδόν της Ανατολικής Αττικής. Αυτό που πρέπει να γίνει και που δυστυχώς το λιδωρήσανε και αυτό, άμα έχουν να κάνουν επιχειρήματα ή πολιτικές άλλες να μας προτείνουν, είναι ότι από το 2016, ως σαν προφήτησα, λέω ότι έχουμε την κλιματική αλλαγή. Κάναμε διεθνείς συναντήσεις εδώ στην Αττική και λέω ότι δεν μπορεί να μην αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο και με διαφορετικές πολιτικές την κλιματική αλλαγή που ήρθε για να μείνει. Τότε μου λέγανε ότι σπαταλώ τα λεφτά του ελληνικού λαού όταν φτιάξαμε να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που τις καταθέσαμε στη διαβούλευση μετά την εντολή του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, δεν είμαστε θωρακισμένοι από την κλιματική αλλαγή. Διότι αλλιώς, αν ήμασταν θωρακισμένοι, δεν θα κλαίγαμε νεκρούς στην Κρήτη αυτή τη φορά τέλη Απριλίου. Κυρία Δούρου, δεν είμαστε θωρακισμένοι. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε και εσάς καλή επιτυχία. Να ρωτήσω όμως κάτι, μια στραπή απάντηση. Πάντως είναι σίγουρο ότι δεν είδατε το χθεσινό debate που απαντήθηκαν όλα αυτά και έτσι δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε για το έβλεπα από το Facebook, σπουδαία πράγματα που έγιναν για πρώτη φορά στην περιφέρεια Αττικής. Στους ανθρώπους, απλώς ένα τελευταίο 20 δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε είτε για τον πολιτισμό είτε για τον αθλητισμό. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει να δει. Ναι, βεβαίως. Σε περίπτωση που ιτηθείτε
Και επειδή έχει αλλάξει και το εκλογικό σύστημα, η Ρένα Δούρου δεσμεύεται ότι θα μείνει με τις δυνάμεις που θα της δώσουν οι ψηφοφόροι μέχρι τέλους της θητείας, μαζί με όποιον πάρει την εντολή του Περιφερειάρχη. Ξέρω ότι όλοι πηγαίνετε για την νίκη, αυτό που μου πείτε, αλλά εγώ ρωτάω. Γιατί με αντιμετωπίσετε σαν να έρχομαι από παλιά, σαν να είμαι σαν τους συνυποψήφιους μου? Δεν έχουμε παλιά και γι' αυτό γίνονται τα πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν αφορά τη Δύναμη Ζωής και τη Ρένα Δούρου. Αυτή είναι μια ερώτηση που αφορά τους αντιπάλους μου, διότι θέλω να σας πω ότι είμαι από εκείνους τους ελάχιστους αυτοδιοικητικούς που ήμουν υπέρμαχος της απλής αναλογικής. Εμάς δεν μας φοβίζει η σύνθεση. Mm. Δεν μας φοβίζει το να κάτσουμε κάτω και να συνθέσουμε και να συνοηθούμε. Οι άλλοι έχουν μάθει ότι ο πρώτος τα παίρνει όλα. Λοιπόν, εμείς παλέψαμε για την απλή αναλογική, διότι ακριβώς επειδή δεν θέλουμε την καρέκλα του επικεφαλής, ντε και καλά, δεν γεννηθήκαμε γι' αυτό όλοι. Εντάξει, δεν είναι πιστευτό με αυτά που έχουμε γίνει. Κυρία ρωτήστε τους άλλους τι θα κάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Διότι άμα ξεκινάς από υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, για να πας υποψήφιος Περιφερειάρχης και δεν βγεις, μπορεί να ζηλέψει καμιά άλλη καρέκλα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και σε εσάς. Σε όλους δεν μπορεί να έχουμε. Μία πρέπει να κερδίσει. Εμείς εδώ ευχόμαστε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Διαφημίσεις και πρέπει να τρέξουμε.